Ο 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού, γιορτάστηκε με ιδιαίτερη ευλάβεια σε όλο τον ελληνικό χώρο. Είναι αφιερωμένο στην Παναγία, τη μητέρα όλων των χριστιανών. Μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Εκκλησίας και η μεγαλύτερη θεομητορική γιορτή του Ορθόδοξου Ερτολογίου. Στο Βέρμιο η Μαθία στιμήθηκε η Παναγιά των Ξεριζωμένων Ποντίων. Οι πιστοί από τη Βόρεια Ελλάδα μετέβησαν στην Παναγία Σουμελά στις πλαγιές του Βερμίου κοντά στο χωριό Καστανιά για την πανηγυρική γιορτή του 15 Αύγουστου. Η εκκλησία κτίστηκε το 1951 από τους πρόσφυγες του Πόντου στη μνήμη της ιστορικής ομώνυμης μονής, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στο όρος Μελά κοντά στην τραπεζούντα του Πόντου. Στην Παναγία Σουμελά φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, ο Τίμιος Σταυρός και το Ευαγγέλιο. Οι προσκυνητές, καθώς και εκπρόσωποι ομοσπονδιών και ποντιακών σωματείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ένιωσαν ανεπανάληπτες στιγμές θρησκευτικής κατάνοιξης. Μετά τον εσπερινό της παραμονής, στις 14 Αυγούστου έγινε η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και συνέχεια ακολούθησαν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με ποντιακά συγκροτήματα. Ανήμερα της Παναγίας, στις 15 Αυγούστου, τελέστηκε επίσημη δοξαστική λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Κάθε χρόνο το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων βρίσκεται στην Παναγία της Τίνου, όπου έχει και εθνικό χαρακτήρα, αφού εκτός από την Παναγία τιμήθηκε και η μνήμη αυτών που χάθηκαν κατά τον τορπιλισμό του πολεμικού πλοίου Έλλη από τους Ιταλούς μέσα στο λιμάνι του νησιού ανήμερα το 15 Αύγουστο του 1940.